Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να ανοίγουμε σελίδες τηλεπεριοδικού. Καλημέρα, Χάρη μου. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και για τα γενέθλια χτες. Ε. Ευχαριστώ. Ήσουν από τους... Ο Χάρης πάντα. Μήνυμα για τα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες τι κάναμε χτες. Τι κάναμε εδώ. Τι κατάσταση δημιουργήσαμε. Όλη η ομάδα. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν το είδα χτες. Δεν το έζησε. Και αυτό. Ωραία. Όχι, μου κάνανε ωραία έκπληξη. Πλάκα κάνω. Μου κάνανε πολύ ωραία έκπληξη. Ήταν πολύ γλυκά τα παιδιά. Σίγουρα. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος μου το βγάζει ξινό τις υπόλοιπες 364 μέρες του χρόνου. Όμως ήταν πολύ γλυκός. Ναι, με πήρε τηλέφωνο μετά, ήταν έκλαιγε. Μου λέει σε ευχαριστώ για αυτό. Πρώτη φορά μου το κάνανε. Ήσουν πολύ γλυκός. Τη λέω δεν πειρα, δεν κάνει τίποτα, εντάξει. Ναι. Μία μέρα του χρόνου, τις υπόλοιπες 364 μου το βγάζεις ξινό. Δηλαδή δεν το περιμένω για μένα. Για να την περιμένεις εκείνη τη μέρα. Προτιμώ να είσαι καλός 364 μέρες του χρόνου και τη μία μέρα δεν με νοιάζει. Καλά, περιμένεις του χρόνου τώρα. Και όποιος αγαπάει, παιδεύει. Ναι, αμάν. Ανοίξαμε άλλο κεφάλαιο. Προτιμώ την πλαστική χειρουργική. Πάμε στο θέμα μας. Σήμερα μιλάμε για την αυξητική στήθους, έτσι. Βεβαίως. Η οποία είναι η επέμβαση που, όπως το λέει η λέξη, αυξάνουμε, μεγαλώνουμε το μέγεθος ενός στήθους. Mm-hmm. Το στήθος μελάνη είναι σημαντικό έτσι, ανατομικό στοιχείο για τη γυναίκα. Είναι συνυφασμένο όχι μόνο με την εμφάνιση ή την αισθητική, είναι συνυφασμένο με τη μητρότητα, με το θυλασμό, με τη σεξουαλικότητα. Είναι ένα ανατομικό στοιχείο πολύ σημαντικό για τη γυναίκα. Mm-hmm. Γι' αυτό και αρκετές φορές, εάν κάτι την απασχολεί όσον αφορά την εμφάνισή του, βρίσκει λύση στον πλαστικό χειρουργό. Χάρη να σε ρωτήσω κάτι που είχα μια πορεία. Αυτή την ερώτηση νομίζω ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ. Mm-hmm. Αν υπάρχει και τάση της μόδας ό,τι αφορά το στήθος. Κάποτε, γιατί το λέω αυτό, και νομίζω ότι όλοι και αυτοί που μας παρακολουθούν και από το σπίτι και εμείς που είμαστε εδώ, κάποτε έλεγαν ότι το ιδανικό μέγεθος ενός στήθους πρέπει να χωράει μέσα σε ένα ποτήρι σαμπάνιας. Οι Γάλλοι το λένε αυτό. Το λένε οι Γάλλοι, ναι. Άλλοι, δηλαδή, βλέπεις να περνάει την εποχή της Twiki, ας πούμε, που οι γυναίκες, τα μοντέλα δεν είχαν καμπύλες, δεν είχαν ούτε και στήθος. Ήταν λίγο αγορίστικο το look flat. Και εμφάνιση flat. Μετά περάσαμε στη φάση που τα πρότυπα ήταν οι γυναίκες να έχουν λίγο περισσότερες καμπύλες και ένα πιο πλούσιο στήθος. Τώρα έχουμε περάσει στη φάση που δεν έχουν καμπύλες, αλλά έχουν στήθος. Πολύ σωστά. Δηλαδή, περνάει και... Δηλαδή, θεωρώ ότι ίσως από όλα τα άλλα πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς πλαστική χειρουργική, γιατί αν θα κάνει αυτιά θα τα κάνει για να μην είναι πεταχτά, αν θα κάνει μύτη θα το κάνει για να μην είναι γαμψή, είναι πρόβλημα. Στο στήθος, τις περισσότερες φορές δεν είναι με την τάση της μόδας που πάμε. Όχι μόνο το στήθος, αλλά και όλα στο σώμα μας, έτσι. Η αισθητική του ανθρώπου επηρεάζεται και από τον χρόνο στον οποίο ζούμε, αλλά και από τον τόπο στον οποίο ζούμε. Για παράδειγμα, να πούμε καταρχήν ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, τη δεκαετία του 80 για παράδειγμα, σε όλη την Ευρώπη, για να πάρουμε την Ευρώπη που είναι πιο κοντά σε εμάς, τα μεγέθη που χρησιμοποιούσαν η πλαστική χειρουργία ήταν γύρω στο 260-280, ήταν ένα μεγάλο μέγεθος σιλικόνης. Ναι. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη ξεκινάμε από το 300 και πάνω. Η αισθητική και η τάση στις μέρες μας είναι πιο μεγάλο θέλει στήθος. Ένα στήθος πιο μεγάλο από ό,τι τη δεκαετία του 70 ή τη δεκαετία του 80. Επίσης, βλέπουμε ένα παράδειγμα εδώ. Αυτό τι είναι 300? Να σας πω, για να δούμε το μέγεθος ενός στήθους, αν είναι μεγάλο ή μικρό, κάνει με το θώρακα, δεν είναι. Πρέπει να δούμε και όλο το ύψος μιας γυναίκας. Δηλαδή, μια γυναίκα μικροκαμωμένη. Πολύ σωστά. Που έχει μικρό θώρακα. Προφανώς θα βάλει πολύ μικρότερο στήθος από ότι μια γυναίκα η οποία είναι ψηλή και έχει αρκετά μεγάλο θώρακα. Πάνω της όμως θα φαίνεται σχεδόν το ίδιο size με της γυναίκας που έχει βάλει το 300 ή το 350. Σίγουρα. Για παράδειγμα, ας πάρουμε ένα μέγεθος, έτσι, ναι. Το 350. Αν το βάλεις αυτό το μέγεθος σε μια κοπέλα, η οποία είναι κοντή, με λεπτά χαρακτηριστικά, θα είναι τεράστια. Θα φαίνεται 800. Αν το βάλεις σε μια κοπέλα, η οποία είναι 2 μέτρα ψηλή, με αδρά χαρακτηριστικά, θα είναι πολύ μικρό. Άρα, το μέγεθος ενός στήθους είναι πάντοτε σε συνδυασμό με το υπόλοιπο σώμα μας και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μας. Άρα, για να επανέλθουμε λίγο, είπαμε ότι παίζει ρόλο ο χρόνος, δηλαδή στο πότε ζούμε για να ξέρουμε περίπου τι μέγεθος θα βάλουμε, αλλά παίζει ρόλο και ο τόπος και η κουλτούρα ενός λαού. Και τι εννοώ. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, ένα μεγάλο στήθος για μία Αμερικάνα είναι πολύ μικρό.
Έτσι στην Ιαπωνία που υπάρχει μια μινιμαλιστική άποψη της αισθητικής που το ωραίο ναι. πρέπει να είναι και μικρό καμωμένο. Καλά, στην Αμερική το έχουν παρατηρήσει. Σίγουρα, γιατί καλά. έχουν μια καπιταλιστική άποψη της αισθητικής ότι και το ωραίο πρέπει τόσο να είναι πλούσιο ναι. και μεγάλο. Όλα τα μεγαλοποιούν εκεί. Στην Αμερική. Όλα. Το ωραίο να είναι πλούσιο και μεγάλο. Πάμε Λάντερσον τώρα. Όχι, μην μιλάω. Σε αυτή τη συζήτηση δεν λαμβάνει μέρο. Κάτι άλλο θα σου πει τώρα. Κάτι άλλο θα σου πει. Λοιπόν, άρα το μέγεθος ενός στήθους παίζει ρόλο και με τον χρόνο στον οποίο ζούμε. Και με τον τόπο, αλλά και με την κουλτούρα μας. Έτσι, για παράδειγμα, στην Ιαπωνία θα δυσκολευτείς να βρεις γυναίκα με στήθος όπως έχουν, για παράδειγμα, στην Αμερική, ναι. γιατί το ωραίο πρέπει να είναι και συμμαζεμένο. Μα να και είναι και μικροκαρμωμένες όμως. Είναι και κοντούλες, δεν είναι μικρό στήθος γι' αυτό. Περισσότερο, δηλαδή, αν τις δεις και στον δρόμο, είναι πολύ... Ναι. Αλλά είναι μικροκαμωμένες, αυτό που είπε η Μέλλα. Ναι, αλλά είναι μικροκαμωμένες και οι ίδιες έτσι κι αλλιώς. Και είναι και μέσα στην κουλτούρα τους, αυτό σίγουρα, που έλεγε ο Χάρης. Κάποτε έδαιναν τα πόδια τους για να μην μεγαλώνουν. Ναι. Πολύ σωστά. Ας πούμε εδώ που βλέπουμε αυτό το παράδειγμα, είναι μόνο αυξητική, έτσι. Δεν έγινε ανόρθωση στήθους ή οτιδήποτε άλλο. Και παρόλα αυτά φαίνεται σαν να έχει σηκωθεί κιόλας, έτσι. Σίγουρα, όταν κάνουμε αυξητική σε ένα στήθος, ειδικά σε μια γυναίκα που είναι και κάποιας ηλικίας και έχει και λίγο χαλαρό δέρμα, μπορούμε αυξάνοντας το στήθος να πετύχουμε και μια μικρή ανόρθωση χωρίς επιπλέον σημάδια. Το πλεονέκτημα της αυξητικής είναι ότι μεγαλώνει ένα στήθος με σημάδι το οποίο είτε φαίνεται καθόλου, ναι. είτε το κρύβουμε. Ναι. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της αυξητικής. Άρα, αυτό εδώ φαίνεται πάρα πολύ φυσιολογικό. Αυτό είναι και το άλλο, έτσι. Σίγουρα, η επιτυχημένη πλαστική επέμβαση είναι αυτή η οποία δεν φαίνεται. Το φυσικό. Δηλαδή, αν είναι να μεγαλώσουμε ένα στήθος και να φαίνονται δύο μπάλες στρογγυλές σαν αυτές που αρκετές φορές βλέπουμε ή δύο στήθη μεγάλα ένα στήθος και, περπατά, και να είναι ψεύτικο, δεν έχει νόημα να γίνει. Το αποτέλεσμα της πλαστικής χειρουργικής πρέπει να είναι φυσικό για να είναι. Και αυτό είναι και το σωστό. Έτσι είναι το ζητούμενο. Κάτι θες να ρωτήσεις. Ναι, θέλω να ρωτήσω να μας πει τη γνώμη του ο Χάρης. Όχι, δεν είναι. Οι γυναίκες πιστεύεις ότι πάνε και κάνουν την αυξητική στήθος ή την προσθετική, όπως το λες. Γιατί πιστεύεις ότι θέλουν όταν τις βλέπει ένας άντρας να τις βλέπει πρώτα στο στήθος. Ή νομίζω ότι αυτό το πράγμα υπάρχει. Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Να μιλήσουμε τι γίνεται στον τόπο μας, Γιώργο, γιατί πάντοτε μας ενδιαφέρει τι γίνεται στην Κύπρο. Η Κύπρια γυναίκα είναι πολύ όρημη και πολύ συνειδητοποιημένη γυναίκα και ξέρει τι γνωρίζει. Το κάνει για τον εαυτό της. Και έτσι πρέπει να είναι. Δεν το κάνει ούτε για τον άντρα, ούτε για τον άντρα. Ούτε γιατί για τον στον ένα μπορεί να αρέσει το μικρό στήθος και στον άλλο το μεγάλο. Πολύ ναι, αλλά να πω κάτι. Όταν πάει και όταν κάνει μια προσθετική στήθος, βλέπουμε ότι μόλις περάσει αυτό το διάστημα που είναι οκ. Okay, τι, ότι άντρες... Όχι. Ότι θα τη δεις έξω και θα φοράει πάντα αυτό που αναδεικνύει το στήθος της, συνεχώς. Δεν θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι ξέρεις. Τα μάτια πέφτουν πρώτα στο στήθος. Όχι, η εμπειρία, Γιώργο, τι λέει. Κάνουμε μια πλαστική επέμβαση, μια αυξητική στήθους, ουσιαστικά για να νιώσουμε καλύτερα. Να ανέβει η αυτοπεποίθησή μας, η αυτοεκτίμησή μας. Οι γυναίκες που κάνουν αυτή την επέμβαση έχουν το ίδιο σκεπτικό όπως πάνε και βάφουν το μαλλί τους, όπως πάνε και αγοράζουν μια μπλούζα, όπως πάνε και αγοράζουν ένα κολλιέ. Οτιδήποτε χάρη κάνουμε. Να πω και κάτι άλλο, όπως μια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγάλο στήθος και έχω ζήσει τέτοιες περιπτώσεις που είχαν πάρα πολύ μεγάλο στήθος και τους δημιούργησε και πρόβλημα στην πλάτη. Ξέρα γυναίκα που φορούσε τρία σουτιέν και έπρεπε να τα τραβάει για να μπορεί να περπατήσει. Που το κρύβει σε αυτή την περίπτωση, φορούσε και καμπούριαζε κιόλας για να μην φαίνεται πάρα πολύ. Και με το που έκανε την μείωση στήθους, και δεν μιλάμε για αυξητική, και ήταν πάλι ένα πλούσιο και αρκετά μεγάλο στήθος, αλλά φαινόταν όμορφο, ωραίο και αισθητό, τότε ξεκίνησε να βάζει τα ντεκολτέ της. Άρα δεν έχει να κάνει με την αύξηση, έχει να κάνει με το τι φαίνεται ωραίο, δεν είναι. Σίγουρα, καταρχήν, ας μην ξεχνάμε, να πάρουμε δηλαδή και την. Είναι σημαντικό πάντοτε να βάζει τον εαυτό σου και στην θέση του άλλου. Αν μια κοπέλα δεν έχει καθόλου στήθος. Δημιουργεί αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα όταν βγει στην παραλία. Δεν μπορεί να φορέσει ένα ωραίο φόρεμα. Δεν βρίσκεις αυτό μαγιό να βάλεις. Δεν βρίσκεις μαγιό να βάλεις, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα τα sizes και δεν φαίνεται φαινομένο το στήθος. Σίγουρα. Δεν νιώθεις ωραία, άνετα. Ούτως ή άλλως το στήθος είναι συνυφασμένο, είπαμε, με αρκετά πράγματα. Έτσι, όχι μόνο με την εμφάνισή μας, αλλά και με τον ψυχισμό μας, τον ερωτισμό μας.